Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα, κυρία Δεμέστιχα. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ. Ακούω, ξέρετε, όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται να πιστούν οι πολίτες να πάνε να εμβολιαστούν. Την ίδια στιγμή ακούω και πολίτες οι οποίοι είτε πήγανε είτε δοκίμασαν να πάνε να εμβολιαστούν και βρέθηκαν αντιμέτωποι με κάποιους προβληματισμούς. Εγώ νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να πείσουμε, αν χρειαστεί να πείσουμε για κάτι τέτοιο, είναι να ακούσουμε τους επιστήμονες. Έτσι λοιπόν ζήτησα από εσάς και σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση και ρωτάω, κυρία Δεμέστιχα, τα άτομα που έχουν αλλεργία μπορούν να εμβολιαστούν άφοβα κατά του κορονοϊού και σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ενδεχομένως απαιτείται ειδική διαδικασία? Κοιτάξτε, είναι αληθές αυτό που λέτε, ότι όντως οι γιατροί μπορούν να πείσουν τους ασθενείς, διότι οι γιατροί είναι αυτοί που μπορούν να τους εξασφαλίσουν κάποια ασφάλεια, κάτι, να είναι σίγουροι όταν πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Όσο αφορά τα αλλεργικά άτομα, αυτοί οι οποίοι έχουν αυτές τις γνωστές αναπνευστικές αλλεργίες, αλλεργική ρινίτιδα, άσθμα, επευκίτιδα, τροφικές αλλεργίες, αλλεργία μετά από νυγμό, από ημενόπτερο, σφίγγα ή μέλισσα, αυτοί μπορούν να κάνουν το εμβόλιο. Οι κατηγορίες των ασθενών που είναι αντένδειξη για το εμβόλιο είναι 3-4. Ωστόσο, επειδή υπάρχει ένας φόβος και φοβούνται μήπως υπάρχουν παρενέργειες, οι οποίες ενδεχομένως, όπως όλα τα φάρμακα, υπάρχουν και στα εμβόλια και παντού, και σε όλα τα εμβόλια πάντα υπήρχαν, καλό είναι οι ασθενείς να απευθύνονται σε αλλεργιολόγο, αυτοί οι οποίοι έχουν ενδιασμούς όσο αφορά τις αλλεργικά, αλλεργικά τους προβλήματα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ιστορικό που παίρνουμε από έναν ασθενή. Σκεφτείτε ότι μέχρι πρώτην, ως π.χ. οι αλλεργίες στα φάρμακα, πάντα σκεφτόμασταν και ελέγχαμε τη δραστική ουσία του φαρμάκου. Αυτή τη στιγμή υποψιαζόμαστε έναν ότι μπορεί να είναι αλλεργικός στα έκδοχα, παίρνοντας ιστορικό από άλλη μεριά πλέον. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος σου λέει ότι έχω λάβει την ίδια δραστική ουσία από 3-4 διαφορετικά σκευάσματα άλλων εταιριών. Εκεί υποψιάζει ότι ενδεχομένως να είναι το έκδοχο αυτό που φταίει. Αυτό όμως όλο για να γίνει όλη αυτή η σκέψη και όλος αυτός ο προβληματισμός και να καταλήξει τι έχει ο ασθενής και αν όντως είναι επικίνδυνο το να πάει να κάνει το εμβόλιο. Είναι μια διαδικασία που πρέπει ο ασθενής να απευθυνθεί και εμείς να πάρουμε ένα καλό ιστορικό και να, στη συνέχεια, εφόσον υπάρχουν θέματα, να προβούμε σε έλεγχο με τεστ, με αίματος κτλ. Επειδή συνήθως οι ασθενείς έρχονται και σου λένε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, μπορούν δηλαδή κάποιοι ασθενείς έρχονται και σου λένε την αλλεργική τους ρινίτιδα, υποβαθμίζουν κάποιο άλλο. Αυτός είναι ο λόγος που λέμε ότι για να είναι ασφαλής, καλό είναι πρώτα να έχουν μιλήσει με έναν αλλεργιολόγο. Αυτό εξασφαλίζει και αυτούς τους ίδιους, αλλά ειλικρινά κατά κάποιο τρόπο βοηθούμε και εμείς στα εμβολιαστικά κέντρα. Στα εμβολιαστικά κέντρα είναι πάρα πολύς ο πληθυσμός που προσέρχεται. Κατανοείται ότι εκεί είναι κάποιοι συνάδελφοι, μπορεί να είναι διαφόρων ειδικοτήτων γιατροί, οι οποίοι ειλικρινά δεν μπορούν συνέχεια όταν παίρνουν κάποια περιστατικά, όλοι πάνε και λένε ότι κάτι έχουν, π.χ. γιατί φοβούνται, λογικό είναι. Mm-hmm. Δεν μπορούν να παίρνουν αυτή την ευθύνη του κάτι έχουν και τι θα γίνει. Αυτός είναι και ο λόγος που εστιάζουμε και λέμε ότι πηγαίνετε, κάντε έναν έλεγχο, μία επίσκεψη, μία συζήτηση με τον αλλεργιολόγο σας, τουλάχιστον να βοηθήσουμε στις αλλεργικές αντιδράσεις που κατά κάποιο τρόπο τις έχουν κωδικοποιήσει και είναι κάπως πιο εύκολο αυτό. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εκτός από τις ειδικές κατηγορίες ασθενών, ο γενικός πληθυσμός, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία του πόσες, ας πούμε, αλλεργικές αντιδράσεις θα υπάρξουν στο γενικό πληθυσμό. Προσπαθούμε να ρίξουμε τα ποσοστά και να είναι πιο ασφαλείς οι άνθρωποι κάνοντας, παίρνοντας ένα ιστορικό, ελέγχοντάς τους αλλεργιολογικά. Τώρα πείτε μου λίγο κάτι, τα άτομα με αλλεργίες τελικά μπορούν να κάνουν οποιοδήποτε από τα 4 προσφερόμενα στη χώρα μας εμβόλια ή όχι? Ναι, μπορούν να το κάνουν. Εμείς ελέγχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι σε κάποιο έκδοχο. Τα εμβόλια περιλαμβάνουν, έχουν δύο έκδοχα. Έχει άλλο η Pfizer και η Moderna και άλλο έκδοχο η Astra και η Johnson & Johnson. Mm. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε μέσα από το ιστορικό του και από τον έλεγχο που του κάνουμε αν είναι αλλεργικό στα έκδοχα. Άλλος λόγος είναι μια, τέλος πάντων, εάν αυτός έχει
κάποια ιδιοπαθή αναφυλαξία, δηλαδή κάνουν αλλεργικά σοκ, τα οποία δεν έχει βρεθεί η αιτία που το κάνουν. Υπάρχουν διάφορες ή κάποια αλλεργική αντίδραση σε κάποια προηγούμενα εμβόλια που έχει κάνει. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους εμείς καθόμαστε και εξετάζουμε έναν ασθενή αν μπορεί να κάνει. Υπάρχουν αντενδείξεις δηλαδή που δεν μπορεί να κάνει ο άλλος εμβόλιο. Ναι, κυρία Δεμέστιχα, θα μου πείτε για αυτές τις αντενδείξεις και αναρωτιέμαι με βάση αυτό που λέτε, ότι τα εμβόλια κατά του κορονοϊού μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Κοιτάξτε, έχουμε πει επανειλημμένως ότι όλα τα εμβόλια είχαν ένα ποσοστό 1,3 περιστατικά στο 1 εκατομμύριο δόσεις προ-κορονοϊού. Αυτό γνωρίζαμε. Αυτές είναι οι αναφυλακτικές αντιδράσεις. Αυτή τη στιγμή και μέσω του CDC έχει βγει ότι της Pfizer έχει 5 περιστατικά στο 1 εκατομμύριο δόσεις και της Moderna 2,5 περιστατικά. Θέλω να σας πω ότι αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα στο γενικό πληθυσμό, όχι σε ομάδα συγκεκριμένη αλλεργικών ατόμων. Ναι. Είναι στο γενικό πληθυσμό. Προσπαθούμε λοιπόν αυτούς τους αλλεργικούς οι οποίοι έχουν και πρόβλημα να τους διερευνήσουμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε έστω να φτάσουμε στο επίπεδο του γενικού πληθυσμού κίνδυνος ή επικινδυνότητα. Ναι. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Τα άτομα με αλλεργίες πρέπει να εμβολιάζονται μόνο σε νοσοκομεία και πώς γίνεται η διαδικασία? Πρέπει να το δηλώσουν όταν θα κλείνουν το ραντεβού ότι είναι αλλεργικοί? Πρέπει να φέρουν μαζί τους κάποιο χαρτί? Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αλλεργικό πρόβλημα έρχεται στον αλλεργιολόγο του και ο αλλεργιολόγος του του λέει αν πρέπει ή όχι να κάνει το εμβόλιο. Σας πληροφορώ ότι ακόμα και άτομα τα οποία είχαν αλλεργία σε έκδοχο, αλλά ας πούμε συναδέλφους γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, υπάρχει τρόπος ακόμα και αυτό να εμβολιαστεί αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά εκεί παίρνουμε άλλους όρους, είναι διαφορετική τελείως το πώς με ασφάλεια θα τον κάνουμε να κάνει το εμβόλιο. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν υπάρχει, είμαι αλλεργικός, δεν κάνω το εμβόλιο, ελέγχομαι, πάω στον αλλεργιολόγο μου, μου λέει αν μπορώ να κάνω το εμβόλιο, διότι σε εμάς προσέρχονται άτομα τα οποία έχουν μια αλλεργική ρινίτα και έχουν άσθημα και σου λέει όχι, εκεί ενδείκνεται να κάνω το εμβόλιο. Γιατί αν κολλήσουν κορονοϊό, ίσως είναι και τα πράγματα πιο άσχημα. Βέβαια. Συνεπώς, γιατί στην αλλεργική ρινίτη δεν είναι το αναπνευστικό ουσιαστικά. Συνεπώς, το άνω. Ναι. Ακριβώς. Συνεπώς, είναι σωστό το να πας στον γιατρό, στον αλλεργιολόγο σου. Γιατί πρώτα απ' όλα είσαι ασφαλής εσύ και ύστερα, ειλικρινά, κατά κάποιο τρόπο βοηθούμε τα εμβολιαστικά κέντρα να κάνουν πιο γρήγορα τη δουλειά τους. Δηλαδή το να πρέπει ο καθένας που πάει στο εμβολιαστικό κέντρο να λέει ότι έχω αυτό, έχω αλλεργία, έχω. Ειλικρινά δημιουργείται διάφορες ειδικότητες οι γιατροί. Βέβαια. Δεν είναι όλοι οι γιατροί οι αλλεργιολόγοι. Ακριβώς. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό των αλλεργιολόγων σε δημόσιες δομές. Ναι. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε και αυτούς να διευκολύνουμε τους συναδέλφους. Προσπαθούμε να μην δίνουμε χαρτιά και τέτοια πράγματα, διότι κατά κάποιο τρόπο ίσως δεν διευκολύνουμε την όλη κατάσταση. Ναι. Κυρία Δεμέστιχα, πρέπει, δυστυχώς έχουμε ξεπεράσει την ώρα. Θέλω πολύ σύντομα να μου πείτε τι συμβουλεύετε όσους διστάζουν να κάνουν το εμβόλιο, είτε διότι έχουν κάποια αλλεργία, είτε γιατί φοβούνται τις παρενέργειες. Είδατε χθες αυτό τη λαοθάλασσα 12-13.000 ανθρώπων. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι είχαν μαζευτεί στη Θεσσαλονίκη και άλλοι τόσοι στην Αττική. Κοιτάξτε, παρενέργειες υπάρχουν πάντα σε όλα τα φάρμακα. Και στα εμβόλια, δηλαδή και στο εμβόλιο της γρήπης παρατηρούμε να γίνονται αντιδράσεις και να υπάρχουν παρενέργειες. Νομίζω ότι αυτός που μπορεί να πείσει είναι ο γιατρός του καθενός. Δεν μπορεί να πιστεί ο κόσμος από κανέναν άλλον. Για την ασφάλειά του λοιπόν και για να είναι σίγουρος ότι πάει να κάνει το εμβόλιο, θα αποφασίσει ο γιατρός του, θα μιλήσει μαζί του ο γιατρός του. Πάντα κοιτάμε το κόστος όφελος. Συνεπώς, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να βαδίσουμε. Ναι. Ο γιατρός του καθενός γνωρίζει το περιστατικό, γνωρίζει τον ασθενή και θα του πει αν είναι επικίνδυνο, αν δεν είναι, αν πρέπει να το κάνει, αν δεν πρέπει να το κάνει. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι πιο εύκολο και για τους ασθενείς αλλά και για το όλο σύστημα. Και επειδή μπροστά μας έχουμε και τις διακοπές, τσιμπήματα από μέλισσες, φύκες και μέδουσες, τι πρέπει να προσέξουμε σε διακοπές σε θάλασσα ή στο βουνό και τι να έχουμε μαζί μας, αμμονία, την κλασική? Όχι, υπάρχει σετ αντιμετώπισης
για αυτούς οι οποίοι είναι αλλεργικοί. Και εδώ όμως έχουμε μια αρκετά μεγάλη δυσκολία αυτό το καιρό, στο να βρούμε ακτινιέμενη αδρεναλίνη. Έχουν πλέον κάποια πράγματα εξαντληθεί, κάποια έχουμε πράγματα. Έχουμε έλλειψη αδρεναλίνης. Έχουμε έλλειψη ακτινιέμενης αδρεναλίνης. Φυσικά είναι καιρό που έχουμε έλλειψη. Είναι αλήθες ότι ο ΙΦΕΤ αμέσως ανταποκρίνεται και φέρνει, γιατί μέσω ΙΦΕΤ πλέον έχουμε με έκτακτη εισαγωγή έχουμε αδρεναλίνη. Ωστόσο αυτό τον καιρό υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Έχουμε κάποια προβλήματα, φτάνουμε στο σημείο μέχρι να εκπαιδεύουμε ασθενείς που την έχουν όντως ανάγκη να την έχουν μαζί τους, πώς θα χρησιμοποιήσουν την αδρεναλίνη αυτή την οποία χρησιμοποιούν οι γιατροί. Μάλιστα, κατάλαβα. Όχι το, στυλό, όχι το κλασικό στυλό που είναι εύκολο, ακριβώς, αλλά το άλλο που είναι σε ακριβώς, σκεύασμα και πρέπει ακριβώς, να μπει σε σύρυγγα. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο και τα λοιπά για έναν ασθενή που έχει εκείνη τη στιγμή κάνει αλλεργική αντίδραση. Κυρία Δεμέστιχα, έχω ναι. Ψυχραιμία, να συμβουλευόμαστε τους γιατρούς μας και πιστεύω, θέλω να είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάμε. Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά για τις πολύτιμες συμβουλές σας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Γεια σας.